σε εισαγωγικά, και να μην υπάρχουν και πράγματα τα οποία σαν τοπική κοινωνία δεν τα είχαμε αντιμετωπίσει, αλλά δυστυχώς πολλοί από αυτούς που βγαίνουν είτε από τον Άγιο Στέφανο είτε από άλλες φυλακές, να το πω έτσι, βρίσκουν καταφύγιο στην περιοχή μας. Επειδή γίνεται πολλή κουβέντα, πέρσι λέγανε ότι ο Δήμαρχος θα φέρει και θα στείλει κάποιες μειονεκτικές ομάδες από τη Γαστούνη στον Αυτονομείο. Ακουστήκαμε για αυτά. Τώρα ο Δήμαρχος έχει κανονίσει να φέρει 100 οικογένειες. Να τους πείτε ντροπή τους, αυτά που τα λένε. Και αν έχουν τη στοιχειώδη ευφυξία και το στοιχειώδη αντρισμό, όπως ακριβώς σας το λέω, να έρθουν να τα πούν εδώ. Αυτή είναι ψευτοσαντιπάκι του χθες. Είναι πολιτικά απολυθώματα του χθες. Και δεν είναι τυχαίο που η κοινωνία τους έχει διαγράψει μια και καλή προς πάση κατεύθυνση. Ποτέ δεν έχουν γίνει τέτοιες κουβέντες. Έχουν όνομα αυτοί οι δήμαρχοι. Σας παρακαλώ, κύριε Παρακολουθείτε. Όλοι ξέρουμε ποιοι είναι. Λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι επειδή υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράμματα, στα οποία όλοι υποστηρίζουν ότι θα υπάρχουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τις ήδη μειονεκτικές ομάδες. Αυτό εδώ πέρα το πράγμα τι σημαίνει? Σημαίνει δηλαδή ότι εμείς θα πάρουμε προγράμματα τέτοια για να φέρουμε κόσμο τον οποίο εμείς θεωρούμε επικίνδυνο? Και προσέξτε κάτι άλλο, επειδή εύκολα υπάρχουν ανθρωπιστικές οργανώσεις και ούτω καθεξής, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και στο τι λέμε και στο πώς τοποθετούμαστε και στο τι ζητάμε. Θα περίμενα πολύ από τους πολίτες, από τους συνδημότες μας, να βγαίνει ο Δήμαρχος κάθε τόσο, να ήταν καταγγελτικός στην εφημερίδα και να λέει